Μιλάω πολύ, ε. Σε κούρασα. Κάποιοι με βρίσκουν βαρετή. Γιατί το λες αυτό? Να, γιατί δεν μιλάω πολύ. Δεν έχω κάποιο ενδιαφέρον. Ούτε που τα σκέφτομαι τα παιδιά. No way. Έχω στα προτεραιότητα τη δουλειά μου. Έχω βάλει στόχους. Θέλω μέσα στα επόμενα 2 χρόνια να έχω πάρει τουλάχιστον 3 παγωγές. Σε γιορτή και σκόρπισε χαρά και αγάπη και έρωτα ολόκληρη πλατεία. Στο κάψιμο των μάιδων φτερούγησε η καρδιά μου. Τελικά άλλαξα γνώμη και θέλω διαζύγιο. Πότε πρόλαβες να αλλάξεις γνώμη, γιατί δεν μου είπες τίποτα? Σου είπα, πριν από 1 εβδομάδα, σου είχα πει ότι άλλαξες. Και από αυτό έπρεπε να καταλάβω ότι θες να χωρίσουμε? Παλιά επικοινωνούσαμε μόνο με τα μάτια. Χιμπατζίδες είμαστε. Τα λένε αυτά οι άνθρωποι. Γι' αυτό βγήκε ο λόγος γαμώ την πουτάνα μου. Για να λέμε αυτά τα πράγματα. Ο λόγος βγήκε για να εκφραστούν οι μεγάλοι συγγραφείς. Για να γράψει ο Τσέχοφ και ο Ντοστογεύσκη. Εσύ μου το έχεις πει. Ναι, εντάξει. Αλλά εκτός από αυτούς μπορούν και απλοί άνθρωποι να συζητάνε τα προβλήματά τους. Τώρα μου το λες αυτό. Επειδή εννοείται. Τίποτα δεν εννοείται, μάνα μου. Γι' αυτό μιλάνε οι άνθρωποι. Δεν είμαστε χιμπατζίδες.
συμβαίνει αυτό τώρα, δεν συμβαίνει. Κάπου όνειρο δεν συμβαίνει. Όνειρο ήταν αυτό που ζήσαμε και πολύ ωραίο μπορώ να πω. Αλλά τώρα τελείωσε. Έφτιαξα όλα μόνη μου. Αλλά όχι χωρίς λίγο βούτυρο. Και μαρμελάδα. Ποτέ δεν είπα ότι σε θέλω για τα λεφτά σου. Κοίτα, θα είμαι ειλικρινής μαζί σου γιατί δεν μου αρέσει να αφήνω ανοιχτούς λογαριασμούς. Έχω να σου κάνω μια πρόταση. Θα βρισκόμαστε και θα κάνουμε έρωτα. Μόνο έρωτα. Μετά θα μπορείς να γυρνάς τη γυναίκα σου. Δεν χρειάζεται να το μάθει κανείς. Μόνο εσύ και εγώ. Ξέρω πως θα έρθεις. Είμαι σίγουρη. Αν πάλι θέλεις να φύγεις τελείως, τότε λυπάμαι. Θα στείλω κάποιον σε 4 μέρες να πάρει τα πράγματά μου από το σπίτι σου. Σε φιλώ, η αγαπημένη σου. Χάρισε δώρα, κατεργάρι. Δεν σου είπα να φύγεις. Φύγε. Φύγε. Άντε φρόγε, παιδάκι μου. Έβαλα πολύ αλάτι. Τέλειωσες να τα μαζέψω. Ναι. Μαζέψα τα. Αντικοιμήσου τώρα. Θα έρθω κι εγώ μόλις πλύνουν τα πιάτα. Θα πάω σε λίγο.
Άσε με σήμερα, πλάκα μου κάνει. Τι θα δείτε στην κάρτα τη μαμά. Εντάξει, ρε Μαρία, πώ κάνει έτσι. Πώ θα πληρώσουμε τώρα. Πώ θα ψωνίσουμε, έχω τραπέζι να το καταλαβαίνει. Μην φωνάζει, μην φωνάζει. Δεν μου ήρθαμε να μην φωνάζω. Έχει βγάλει πολύ από τη σώμα τελευταία. Έχω να την κόψω.